Καλημέρα. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στο πρόγραμμα λίγο, γιατί έχουμε μείνει πίσω. Θα ήθελα να καλέσω να αποχαιρετήσουμε, γιατί ο κύριος Αχιλλέος έχει και άλλα πράγματα να κάνει και θα πρέπει να φύγει, οπότε θα ήθελα να του ζητήσω να έρθει λίγο πάνω στη σκηνή. Να μας πει, να μας χαιρετήσει επισήμως που θα φύγει. Και στα παιδιά. Καλά, δεν νομίζω πρέπει να κάνουμε επίσημο. Επίσημη τη φυγή μου. Yeah. Το μόνο πράγμα που θα ήθελα να πω, έτσι δύο λόγια αφού σου έφερε πάνω. Βέβαια, να πω κάτι. Δεν ξέρω ότι το έχουμε στήσει παγίδα, γι' αυτό το λέει. Καλά, έξω την παγίδα μιλά τώρα, αλλά πριν να πέσω στην παγίδα που αναφέρει, το πράγμα που ήθελα να σα πω, εφόσον θα φύγω, να πιστεύετε στι ικανότητε σα. Να έχετε πίστη στο τι μπορείτε να κάνετε. Κλείστε τα αυτιά σας σε όσους μειώνουν την προσωπικότητά σας. Κλείστε τα αυτιά σας σε όσους λένε ότι είστε μικροί και δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Μπορεί να είστε μικροί σε ηλικία, έχετε μεγάλη δύναμη όμως στο μυαλό σας. Η Κύπρος είναι μικρή σαν κράτος, βγάζει όμως ανθρώπους που βάζουν γυαλιά σε πάρα πολλούς μέσα στον κόσμο όλο. Να είστε περήφανοι που γεννηθήκατε σε αυτόν τον τόπο, να πιστεύετε σε αυτό που μπορείτε να κάνετε και να σέβεστε πάνω απ' όλα όλους γύρω σας, όπως και αυτοί έχουν υποχρεώσει να σας σέβονται εσάς. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν προγραμματισμένο να πω, αλλά αφόσον μου δώσατε την ευκαιρία, απλώς θέλω να πω και έναν ευχαριστώ σε όλους σας, από βάθη καρδιάς που μας τιμάτε σήμερα εδώ πέρα με την παρουσία σας και να ξέρετε ότι η ΣΥΤΑ πάντοτε θα είναι δίπλα σας, πάντα θα προσπαθεί να σας στηρίξει για ό,τι κάνετε, για ό,τι καλό κάνετε τουλάχιστον και θα νιώθετε πάντα δίπλα σας ότι εμείς είμαστε μέρος αυτής της κοινωνίας. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε κι εμείς για τη διοργάνωση, για την ημερίδα, για όλη την προσπάθεια κάθε χρόνο που γίνεται, για το κοινωνικό πρόσωπο, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό μόνο να βλέπουμε αριθμούς, είναι να βλέπουμε το κοινωνικό πρόσωπο και η ΣΥΤΑ το φροντίζει χρόνια τώρα. Και ένα μικρό δώρο από τα παιδιά που σας φέραν από την Καρπασία. Με πολύ χαρά δεχθήκαμε την πρόσκλησή σας και βρισκόμαστε σήμερα εδώ από το μακρινό Ριζοκάρπαζο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Παιδείας, κύριο Κώστα Καδί, τον κύριο Μιχάλη Αχιλλέος, Γενική Διευθυντή της ΣΥΤΑ και τον κύριο Νίκο Νικολάου, Υπεύθυνο Δημόσιων Σχέσεων της ΣΥΤΑ. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να προσφέρουμε ένα ενθύμιο φιλίας και γνωμοσύνης προς τον κύριο Μιχάλη Αχιλλέος, Γενικό Διευθυντή της ΣΥΤΑ. Από το Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάς. Αυτή ήταν έκπληξη, εντάξει, δεν ξέρα ότι αυτό θα γινόταν σήμερα. Εντάξει, νιώθω λίγο άβολα, αλλά και περήφανος ότι αυτά τα παιδιά είναι σήμερα εδώ. Όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά που έχουμε δεν είναι δεδομένα και αυτό το λέω σε όλους τους άλλους που είναι εδώ πέρα σήμερα παρόντες σε αυτή την αίθουσα. Αυτά τα παιδιά για τους φίλους από την Ελλάδα που μπορεί να μην ξέρουν και είναι τα παιδιά από το Ριζοκάρπασο, είναι μαθητές από κατεχόμενο χωριό, εγκλωβισμένοι στην Καρπασία, μαθητές που είναι εκεί στις ρίζες τους, που μας κάνουν κάθε μέρα μαθήματα σε όλους μας πώς πρέπει να είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ όλους σας πραγματικά. Είστε καλά. Και δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή, φίλες και φίλοι, να δούμε το βίντεο που ετοίμασαν τα παιδιά από την Καρπασία. Απολαύστε το. Thank you.
Στέκομαι στην ψηφιακή μου ζωή. Δεν δημοσιεύουμε προσωπικά δεδομένα, όπως τηλέφωνο. Ούτε την ημερομηνία γεννήσεώς μας. Ούτε κάρτα email μας. Η κλειδονιά υποδεικνύει ότι η ιστοσελίδα είναι ασφαλές. Προσέχω ποιες ιστοσελίδες για αλήθεια. Προσέχω τα πιστοποιητικά κάθε ιστοσελίδα. Μιλάμε κριτής που λέει ότι οι ιστοσελίδες είναι ασφαλές. Δεν κερδίζω από τα κινητά τηλέφωνα ή λεφτά. Προσέχω τι δημοσιεύω. Ένας κωδικός πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 χαρακτήρες. Ένας κωδικός πρέπει να έχει και άνθρωπος. Ένας κωδικός πρέπει να είναι και κεφαλαία γράμμα. Ένας κωδικός πρέπει να είναι για σύμφωνο. Ένας κωδικός δεν πρέπει να έχει σχέση με τα βαλίδια. Για την καλύτερη προστασία χρησιμοποιούμε αντιβάρους, αντιβιωτικό. Οι ρυθμίσεις της ασφάλειας πρέπει να είναι ενεργές. Για την καλύτερη ασφάλεια μας ενημερώνουμε το αντιβιωτικό και τα προγράμματα μας συνεχώς. Ενεργοποιώντας το τείχος προστασίας και ρυθμίζοντας το σωστά μας προστατεύει από επιθέσεις στο τοπικό μας δίκτυο. Τα cookies είναι μικρά δωμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας όταν σε φάρουμε στο ίντερνετ. Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προϊόντων μας. Όταν φτάσουμε κάτι στο διαδίκτυο βλέπουμε διαφημίσεις σχετικά με αυτά που ψάχνουμε. Τα cookies δεν είναι βλαβερά, αλλά πρέπει να ελέγχονται τακτικά ότι είναι από ασφαλείς τοποθεσίες. Κάθε μία μετρητής ή